Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στα Echo News by Day. Απόψε θα σας ξεναγήσουμε στο περίφημο Μαμούθ, το μεγαλύτερο εργοστάσιο δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Στόχος της νεοφυούς ελβετικής εταιρείας που το ανέπτυξε είναι να δημιουργήσει εγκαταστάσεις που θα δεσμεύουν εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2030 και 1 δισεκατομμύριο τόνους διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2050. Πρόκειται για μια επαναστατική τεχνολογία που, όπως εξηγεί αποκλειστικά στον Sky ο Έλληνας Γιώργος Εμμανουήλ, στέλεχος της εταιρείας, αποτελεί σωτήρια λύση για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα στον πλανήτη. Το Μαμούθ, το μεγαλύτερο εργοστάσιο που απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα και το δεύτερο της εταιρείας, ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Ισλανδία. Ουσιαστικά μιλάμε για μια τεράστια σκούπα, όπως την έχουν αποκαλέσει διεθνώς, που μπορεί να απορροφήσει, να τραβήξει χιλιάδες τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Πείτε μας λοιπόν για αυτή την επαναστατική τεχνολογία, πώς λειτουργεί. Λοιπόν, η τεχνολογία διαχωρισμού και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, Direct Air Capture and Storage, θεωρείται η τεχνολογία αφαίρεσης άνθρακα με την υψηλότερη ποιότητα. Οι ανεμιστήρες, όπως είπατε, σαν μια γιγάντια σκούπα, τραβούν τον αέρα μέσα σε δοχεία και το διοξείδιο του άνθρακα φιλτράρεται από εξειδικευμένες μεμβράνες με τη χρήση ατμού που θερμαίνει τον αέρα σε περίπου 100 βαθμούς. Στη συνέχεια, το διοξείδιο του άνθρακα αντλείται στο νερό σαν ένα γιγάντιο ρεύμα ανθρακούχου νερού και αποθηκεύεται σε βάθος περίπου 1 χιλιόμετρο. Είχαμε τα εγγένεια του Μάμουθ, όπως αναφέρατε, του νεότερου και του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα εργοστασίου Direct Air Capture στον κόσμο, το οποίο θα είναι σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του έτους. Πώς διασφαλίζει η τεχνολογία αυτή ότι το διοξείδιο του άνθρακα απομακρύνεται διαπαντός από την ατμόσφαιρα? Το διοξείδιο του άνθρακα πηγαίνει στο βάθος του εδάφους και εκεί πέρα, με ένα συνεργάτη μας που λέγεται Carbfix στην Ισλανδία, έχουν μία μέθοδο που μπορεί και επιταχύνει τη φυσική διαδικασία ορυκτοποίησης. Οπότε ουσιαστικά το διοξείδιο του άνθρακα γίνεται πλέον πέτρα, ορυκτό μέσα στον πυρήνα της Γης και παραμένει εκεί για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Ποια η δυναμική του Μαμούθ, τι ποσότητες μπορεί να απορροφήσει? Το Μαμούθ είναι η δεύτερη εμπορική εγκατάσταση της Climeworks και είναι περίπου 10 φορές μεγαλύτερη από την πρώτη. Το εργοστάσιο έχει σχεδιαστεί για ικανότητα δέσμευσης έως και 36.000 τόνων διοξιδίου του άνθρακα σε πλήρη λειτουργία, το οποίο αντιστοιχεί σε ρήπους από περίπου 8.000 βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Το Μάμουθ είναι άλλο ένα ορόσημο, όπως αναφέραμε στο ταξίδι της Climeworks, για την αφαίρεση μεγατόνων έως το 2030 και της κλίμακας των γιγατόνων έως το 2050. Θα αναπτύσσουμε πολλά project μεγατόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αναπτύσσουμε ενεργά έργα στην Νορβηγία, την Κένια και τον Καναδά. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 50 γιγατόνους διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το πιο σημαντικό για να πετύχουμε το μηδενικό ισοζύγιο είναι να μειώσουμε τους ρήπους. Τουλάχιστον ένα 10% θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω αφαίρεσης του διοξιδίου του άνθρακα. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.